Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε εδώ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, στην εκδήλωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Αττικής μαζί με το τμήμα ΕΒΕ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, με θέμα «Η νέα επίθεση της κυβέρνησης στους απασχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, επιστήμονες και η θέση του ΚΚΕ». Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για την κεντρική ομιλία τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Έχουμε τη χαρά επίσης να παραβρίσκονται σήμερα δεκάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές από φορείς των αυτοαπασχολουμένων, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, φίλοι του κόμματος, αγωνιστές που αγωνιούν για τις εξελίξεις και αγανακτούν από το νέο γύρο επίθεσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσω του φορολογικού νομοσχεδίου που αυτές τις μέρες είναι στη δημόσια διαβούλευση. Και από ό,τι φαίνεται, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να το φέρει στη Βουλή προς ψήφιση τις επόμενες εβδομάδες. Ορισμένοι από αυτούς θα κάνουν σύντομες παρεμβάσεις απόψε στη συνέχεια. Εμείς και με την επόψινή εκδήλωση λέμε καθαρά, το νομοθετικό έκτρωμα της κυβέρνησης δεν επιδέχεται διορθώσεις. Κανένας επαγγελματίας δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα που στείλουν κυβερνητικά στελέχη φιλικά στη Νέα Δημοκρατία, μέσα ενημέρωσης, αλλά και μέρος των συνδικαλιστικών ηγεσιών που πρόσχεται στα κόμματα του συστήματος, ότι μπορεί να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις ή ότι κάποια τμήματα μπορούν να εξαιρεθούν από τη νέα φοροεπιδρομή. Το μήνυμα των σημερινών μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα είναι ένα και πρέπει να δυναμώσει. Το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, να μην το καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή. Αν προκλητικά αγνοήσει τη βούληση εκατοντάδων χιλιάδων, όπως εκφράζεται με όλους τους τρόπους αυτές τις ημέρες, χρειάζεται να συναντήσει ακόμα πιο μαζική αντίδραση στο δρόμο τις μέρες που θα κατατεθεί στη Βουλή. Σε αυτή την υπόθεση, οι δυνάμεις του ΚΚΕ στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Η σημερινή εκδήλωση αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό. Να εκφράσουμε τη στήριξή μας στις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις. Να απαιτήσουμε την άμεση απόσυρσή του. Να προβάλλουμε τις θέσεις μας ως ΚΚΕ για τις στοχεύσεις που έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο τελικά εξυπηρετεί. Να σας ανακοινώσουμε επίσης νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες προτίθεται να πάρει το κόμμα μας για τη στήριξη του εισοδήματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Να καλέσουμε να δυναμώσει ο αγώνας, η οργάνωση των επαγγελματιών αλλά και η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Τη μόνη δύναμη που προβάλλει το μόνο ελπιδοφόρο δρόμο που ανοίγεται για τους αυτοαπασχολούμενους, όπως για τους μισθωτούς, βιοπαλαιστές, αγρότες, συνταξιούχους. Αυτόν του κοινού αγώνα για να αλλάξει ο σχετισμός.